Καλησπέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή του Β, του πιο πετυχημένου περιοδικού για την υγεία και την ευζοία στην Ελλάδα. Και σήμερα θα μάθουμε πώς θα ζήσουμε τη ζωή στα καλύτερά της. Πόσο βλαβερός μπορεί να αποδειχθεί ο ήλιος για τα μάτια μας, ο εθισμός στα κοινωνικά δίκτυα και πώς αντιμετωπίζεται. Και υπάρχουν οριστικές λύσεις για την κυταρίτιδα. Β. Η ζωή στα καλύτερά της. Ο ύπνος των εφήβων μπορεί να βελτιωθεί ακόμα και σε μία εβδομάδα, αν περιορίσουν τη χρήση οθονών εκπομπής φωτός. Σύμφωνα με μία νέα μελέτη, τα κινητά τηλέφωνα, τα τάμπλετ και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λίγο πριν τον ύπνο, ενισχύουν τα συμπτώματα κόπωσης, έλλειψης συγκέντρωσης και κακής διάθεσης. Το μπλε φως που εκπέμπεται από τις οθόνες μπορεί να επηρεάσει το ρολόι του εγκεφάλου και την παραγωγή της μελατονίνης, δηλαδή της ορμόνης του ύπνου, με αποτέλεσμα να διαταραχθεί ο χρόνος και η ποιότητα του ύπνου, προκαλώντας βλάβες στην υγεία. Το απόλυτο σούπερ μόντελ των 90s, η Cindy Crawford, φωτογραφήθηκε γυμνή σε ηλικία 53 ετών και απέδειξε ότι η ομορφιά είναι διαχρονική. Η ίδια, όπως έχει δηλώσει, προσέχει τη διατροφή της προκειμένου να έχει αυτό το αψεγάδια στο κορμί. Στο βίντεο που ακολουθεί θα μάθουμε τον χρυσό διατροφικό κανόνα που ακολουθεί πιστά το θρηλυκό μοντέλο. Η Cindy Crawford, στην ηλικία των 53 ετών, εξακολουθεί να είναι το ίδιο καλλίγραμμη και εντυπωσιακή. Η γυναίκα που το 1995 είχε ανακηρυχθεί ως το πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο στον κόσμο, έχει ένα μυστικό που τη βοηθάει να διατηρεί άψογη σιλουέτα. Ενώ η Cindy Crawford επιτρέπει κάποιες ατασταλίες στη διατροφή της, υπάρχει ένα γεύμα για το οποίο πραγματικά ενδιαφέρεται. Το πρωινό. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσετε την ημέρα σας σωστά. Είναι απλό να ελέγχετε αυτό που τρώτε για πρωινό αν είστε σπίτι. Αν ξεκινήσετε με καλά θεμέλια, είναι ευκολότερο να συνεχίσετε σωστά. Πίνω κάθε πρωί ένα πρωτεϊνούχο ρόφημα που με τροφοδοτεί με πολλή ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, έχει δηλώσει η Crawford. Ακολουθήστε λοιπόν κι εσείς τη συμβουλή της και ξεκινήστε την ημέρα σας με ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη, ώστε να έχετε ενέργεια και να μείνετε χορτάτοι για περισσότερη ώρα. Την αγαπήσαμε μέσα από το ρόλο της ως Κάρι Μπράντσο και έκτοτε την ακολουθούμε σε κάθε της βήμα. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα να κάνει τους πιο ωραίους στυλιστικούς συνδυασμούς, αλλά και να επιλέγει το πιο ωραίο άρωμα. Μαθαίνουμε το μυστικό του να μυρίζεις πανέμορφα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η αγαπημένη μας Κάρι Μπράντσο συνεχίζει να αποτελεί πηγή έμπνευσης ακόμη και σήμερα, με πολλές γυναίκες από όλο τον κόσμο να αντιγράφουν τις επικές εμφανίσεις της. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η οποία είναι εξίσου καλοντημένη και εκτός οθόνης, έχει καθιερωθεί ως style icon και πάντα την παρακολουθούμε στενά. Στην ηλικία των 54 ετών, κυκλοφορεί και δημιουργεί τάσεις, χωρίς να εγκλωβίζεται σε καθοσπρεπισμούς και στυλιστικά καλούπια. Μάλιστα, εκτός από το στυλ της, μπορούμε να αντιγράψουμε και το τύπ της για άρωμα με διάρκεια. Η Πάρκερ έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο άρωμά της, το οποίο χρησιμοποιεί και για να ψεκάσει τα ρούχα της. Όταν το άρωμα πλησιάζει στο τέλος του, εκείνη ξεβιδώνει το απλικατέρ και ρίχνει τις τελευταίες σταγόνες στα ρούχα της. Με αυτόν τον τρόπο, τα ρούχα απορροφούν το άρωμα και εκείνη μυρίζει υπέροχα όλη μέρα. Πόσο επικίνδυνος είναι ο ήλιος για τα μάτια μας, η όρασή μας έχει ηλικία και τι πρέπει να προσέχουμε όταν επιλέγουμε γυαλιά ηλίου. Έχουμε μαζί μας τον οφθαλμίατρο κύριο Ιωάννη Δατσέρη, αλλά και τη Φωτεινή Βασιλοπούλου, διευθύντρια του περιοδικού Β και Β.gr, για να μάθουμε τα πάντα για την πολύτιμη υγεία των ματιών μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε που ήρθατε. Καλησπέρα, Φωτεινή. Καλησπέρα και από μένα. Έτσι είναι ζωή. Δεν είναι μόνο το δέρμα μας. Ο ήλιος δηλαδή δεν προκαλεί πρόωρη γύρανση μόνο στο δέρμα μας, αλλά και στα μάτια μας. Οπότε έχουμε εδώ τον κύριο Δατσέρη να μας τα πει όλα αναλυτικά. Ας ξεκινήσουμε, κύριε Δατσέρη, από το τι κινδύνους εγκυμονεί ο ήλιος για τα μάτια μας. Ο ήλιος, η έκθεση μάλλον στον ήλιο, έτσι αυτή είναι η σωστή έκφραση, εγκυμονεί κινδύνους από τα βλέφαρα και σε όλους τους χιτώνες του ματιού. Στα βλέφαρα καταρχήν μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόβλημα από ένα πολύ μικρή δυσπλασία, ένα ογκίδιο, ακόμα και μελάνωμα. Είναι πράγματα πολύ σοβαρά. Στον κερατοειδή χιτώνα μπορεί να κάνει μια φωτοχημική αντίδραση. Στον κρυσταλλοειδή φακό μπορεί να δημιουργήσει ένα αρχόμενο καταράκτη, ο οποίος η συνεχή έκθεση μπορεί να προκαλέσει και γεροντικό καταράκτη. Και φυσικά στον αφιλιστροειδή, που είναι και το πιο σοβαρό τμήμα, μπορεί να δημιουργήσει μια εκφύλιση της οχράς χελίδας. Δηλαδή είναι από τους επιβαρυντικούς παράγοντες που μπορεί να προκαλέσει αυτή τη σοβαρή ανομαλία σε μια ηλικία. Γιατί πάει αθρηστικά. Πάει αθρηστικά, ναι. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ότι έχει αθρηστική. Έχει αθρηστική. Φυσικά υπάρχουν συνθήκες όπου μπορεί να δημιουργήσει ένα έγκαυμα σε πολύ μικρό χρόνο. Δηλαδή, όπως λέμε ότι πρέπει να κάνουμε μπάνιο συγκεκριμένη ώρα και όχι να έχουμε έκθεση 11 με 4, ναι, νομίζω, δεν πρέπει να. Μπορεί ο ήλιος ή ακόμα και ο τεχνητός φωτισμός, ένα σολάριουμ, να δημιουργήσει μία αντίδραση στον κερατοειδή ή στον επιπεφικότα. Έχετε δει αυτούς που κάνουν οξυγονοκόλληση χωρίς τα προστατευτικά γυαλιά, που έχουν ένα έντονο πόνο. Ακριβώς. Ναι. Ένα τέτοιο πράγμα μπορεί να δημιουργήσει και ο τεχνητός φωτισμός ή ο ήλιος στον κερατοειδή χιτώνα. Είπατε για το σολάριουμ και για τον τεχνητό φωτισμό. Εννοείται δηλαδή ότι και οι λάμπες που είναι στο σπίτι μας, ή στη δουλειά μας. Αν θυμάστε, παλιά είχαμε τις λάμπες πυρακτώσεως με το σύρμα. Αυτές είναι ακίνδυνες. Ο τεχνητός φωτισμός, οι λάμπες φθορισμού είναι επικίνδυνες όσο και η περίοδης ακτινοβολία. Άρα η συνεχής έκθεση σε λάμπες φθορισμού είναι επιβλαβής για το ανθρώπινο οφθαλμό. Όταν εννοείται η συνεχής έκθεση, πόσες ώρες δηλαδή? Η συνεχής έκθεση δηλαδή δεν είναι καλό. Θα πρέπει να είμαστε σε περιβάλλον όπου υπάρχει φυσικός φωτισμός. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι πάνω από 8-10 ώρες είναι κάποιοι που δουλεύουν σε υπόγεια με πολύ τεχνητό φωτισμό. Αυτοί έχω δει να έρχονται κόσμο σε ηλικία 50 ετών και να έχουν καταράκτη. Και ο μόνος λόγος που κάνουν σε τόσο μικρή ηλικία είναι γιατί αυτοί οι άνθρωποι εκτίθενται συνεχώς σε τεχνητό φωτισμό. Κινδυνεύουμε το ίδιο τους καλοκαιρινούς μήνες και τους χειμερινούς. Θα πρέπει να πούμε ότι ακόμα και συννεφιά να έχει, το 80% της περίοδου ακτινοβολίας περνάει μέσα από τα σύννεφα. Επίσης, τους χειμερινούς μήνες, όπως ξέρετε, ο ήλιος είναι πιο χαμηλά στον ορίζοντα, άρα είναι το ίδιο η βλάβη. Επιβαρυντικός. Ακριβώς. Αν κοιτάμε τον ήλιο κατάματα, χωρίς γυαλιά ηλίου, είναι ό,τι χειρότερο. Είναι ό,τι χειρότερο. Μπορεί να δημιουργηθεί ηλιακό έγκαμα στον αφιλιστροειδή. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Φυσικά δεν μπορείς να κοιτάξεις τον ήλιο κατάματα. Όταν γίνεται έκλειψη ηλίου. Υπάρχει μια αυτόματη προστασία. Νομίζει κανείς ότι υπάρχει αυτόματη προστασία. Λάθος. Έχουμε τα περισσότερες φορές που έρχονται κόσμος είναι που είδε έκλειψη ηλίου με γυμνό μάτι. Έχει πάθει ηλιακό έγκαμα το οποίο δεν φτιάχνει, μένει μία μόνιμη βλάβη στον αφιλιστροειδή. Και πώς το καταλαβαίνει μετά αυτός που έπαθε ηλιακό έγκαμα? Όταν κοιτάζει μπροστά, του λείπει σημειακά ένα σημείο, έχει ένα κενό. Γιατί έγινε έγκαμα στον αφιλιστροειδή. Συνήθως, όταν κοιτάμε τον ήλιο έτσι κατάματα, πάντα δεν έχουμε αυτά τα κενά στην αρχή. Αν όμως τον κοιτάξεις πάνω από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να πάθει ηλιακό έγκαμα και η βλάβη είναι μόνιμη. Κύριε Δατσέρη, κινδυνεύουμε όλοι το ίδιο? Κινδυνεύουμε όλοι το ίδιο. Από μικρά παιδιά, γιατί λέμε ότι πρέπει από μικρά παιδιά να τους βάζουμε καπέλο και γυαλιά ηλίου. Και έχει μεγάλη σημασία και τι γυαλιά ηλίου θα χρησιμοποιούμε, έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά. Αλλά εννοώ ότι και οι άνθρωποι, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν στην Ήπεθρο ή φυσικά, άνθρωποι που ασχολούνται με τα θαλάσσια σπόρ ή τα χειμερινά σπόρ. Ακριβώς, αυτοί θα πρέπει να κάνουν χρήση. Φυσικά, αυτοί είναι περισσότερο. Οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν είναι αγρότες. Γιατί βλέπουμε τους αγρότες εμφανίζεται π.χ. το πτερύγιο πιο συχνά? Είναι άνθρωποι λόγω της ακτινοβολίας έχουν αυτή τη βλάβη, το επιπεφικότα, πιο συχνά στο μάτι τους. Τι προϋποθέσεις λοιπόν πρέπει να πληρεί ένα καλό ζευγάρι γυαλιών ηλίου? Κοιτάξτε, θα πρέπει καταρχήν να το παίρνουμε από οπτικά καταστήματα. Θα πρέπει να έχει μέσα την ένδειξη ότι είναι UV 100% υπάρχει προστασία. Και πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να έχει. Υπάρχει δύο ακτινοβολίες, η UVA και η UVB. Πρέπει να είναι 99% στη UVA τουλάχιστον και 95% στη UVB.
ακτινοβολία. Αν δεν το έχει αυτό, δεν είμαστε καθόλου προστατευμένοι. Γιατί πολλοί με ρωτάνε, μα εγώ παίρνω σκούρα, γυαλιά ή λίγο. Αυτό ήθελα τώρα να σας πω, ότι θα σας παίζει εξηγήσω. Ρόλο αν είναι σκουρόχρωμα. Δεν παίζει καθόλου η σκουρότητα. Απλά αυτή η ένδειξη. Αυτό είναι, είναι το πιο σημαντικό. Γιατί, θα σας πω πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια βλάβη. Υπάρχουν φτηνά γυαλιά τα οποία έχουν βαμμένο ένα σκούρο χρώμα και τι κάνει μετά. Μέσα ο οφθαλμός δεν έχουν καμία προστασία. Όταν είναι σε σκούρο χρώμα, η κόρη διαστέλλεται. Οπότε διαστέλλεται η κόρη πίσω από το γυαλί και η ακτινοβολία περνάει όλη μέσα στον αμφιβληστροειδή. Άρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η ένδειξη ότι είναι προστατευτικά στη UVA και UVB ακτινοβολία. Και βέβαια αυτό δεν χρειάζεται νομίζω να σας το ρωτήσουμε καθόλου. Και με συννεφιά και χωρίς συννεφιά φοράμε πάντα, πάντα γυαλιά ηλίου. Όταν εφόσον είμαστε στην Ήπεθρο, δεν μιλάμε τώρα να βγεις 10 λεπτά, αλλά αν είναι να βγεις, να είσαι πάρα πολύ ώρα έξω στην Ήπεθρο, καλό είναι να έχεις πάντα γυαλιά ηλίου. Και βέβαια όταν φοράμε φακούς επαφής, φοράμε και τα γυαλιά μας. Φυσικά φοράμε τα γυαλιά ηλίου πάντα. Κανονικά σαν... Και επίσης αν είσαι, δηλαδή τώρα που είναι καλοκαίρι και πάμε στη θάλασσα, καλό είναι να έχουμε και ένα καπέλο με γύσο. Άλλωστε είναι και σπόρο, είναι και όμορφο και αισθητικά να το δει κανείς. Τα μάτια των παιδιών είναι πιο ευαίσθητα στον ήλιο. Είναι το ίδιο ευαίσθητα. Το ίδιο ευαίσθητα, όλα τα μάτια, είτε είσαι μεγάλος ή μικρός. Απλώς γιατί λέμε από παιδιά, πρέπει να αρχίσει η προστασία από παιδική ηλικία. Γιατί είπαμε είναι αθρηστική η βλάβη. Ναι. Άρα, αν δεν προστατεύεσαι από μικρή ηλικία, θα φτάσει σε μια ηλικία 40-50 ετών και θα έχει πρόβλημα. Άρα, πρέπει να υπογραμμίσουμε και στον κόσμο ότι δεν πρέπει να παίρνει γυαλιά ηλίου από περίπτερα ή πλανόδιους. Από οπτικό κατάστημα, ναι, οι οπτικοί τα ξέρουν και φυσικά να βλέπει ότι υπάρχει μέσα το CMARC και η ένδειξη ότι έχει προστασία στη UVA και UVB ακτινοβολία. Τα μάτια μας αφυδατώνονται, κύριε Δετσέρη, από τον ήλιο, όπως και το. Το μάτι, βέρμα δηλαδή, μας. Όχι, απλώς είπαμε δεν είναι ότι αφυδατώνεται, δεν είναι κάτι που θα φύγει, θα πάθει αφυδάτωση. Το δέρμα όμως, τα βλέφαρα αφυδατώνονται. Τα δέρμα αφυδατώνονται σίγουρα. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε εκτός από τα γυαλιά ηλίου και όσα είπαμε ή θα σας πω, τα τεχνητά δάκρυα για παράδειγμα τα βοηθάνε. Τα τεχνητά δάκρυα βοηθάνε, υπάρχουν ειδικά τεχνητά δάκρυα που βοηθάνε. Όπως επίσης καλό είναι, επειδή εδώ στη Μεσόγειο τα βλέφαρα του περισσότερου πληθυσμού βγάζουν πολύ σμίγμα. Είναι κάτι άλλο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει χαλάζιο. Καλό είναι να προσέχουμε όταν βγάζουμε λίγο περισσότερο σμίγμα να κάνουμε καλό καθαρισμό κάθε πρωί. Υπάρχουν και ειδικά καλλιντικά που καθαρίζουν και απομακρύνουν το σμίγμα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη μας. Και κάθε πότε είναι σκόπιμο να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις? Ένα παιδάκι είναι καλό να εξετάζεται ενός έτους, τριών ετών και πριν πάει στην πρώτη δημοτικού. Εγώ λέω ότι ένα παιδάκι το οποίο είναι φυσιολογικό κάθε 3 χρόνια μπορεί να κάνει ένα προληπτικό έλεγχο σε ένα οφθαλμίατρο. Φυσικά, αν παρουσιάσει οποιαδήποτε στιγμή κάποιο πρόβλημα που δεν βλέπει καλά στον πίνακα, πάει άμεσα. Τώρα, μετά την ηλικία των 40-45 ετών, καλό είναι μία φορά το χρόνο, όπως κάνουμε γενικές εξετάσεις, να πηγαίνουμε στον οφθαλμίατρό μας να κάνουμε έναν απλό γενικό έλεγχο. Μετά τον ήλιο και τη θάλασσα και όλα αυτά, ίσως πρέπει να τον επισκεπτόμαστε τον. Δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικοί. Okay. Θα πρέπει να κάνουμε, να παίρνουμε τα μέτρα προστασίας και να πηγαίνουμε όταν θα πρέπει, όταν θα χρειάζεται. Άρα η πρόληψη είναι το σημαντικότερο από όλα. Πάντοτε για να προλάβουμε. Καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για το κάλεσμα. Πόσο χρόνο ξοδεύουμε μπροστά στην οθόνη του κινητού μας και κατά πόσο η ενασχόλησή μας με τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να προκαλέσει εθισμό? Ο ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής Δημήτρης Παπαδημητριάδης μας μιλά για τις παγίδες που κρύβουν τα κοινωνικά δίκτυα και προτείνει τον τρόπο αντιμετώπισης μιας δυσάρεστης κατάστασης. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδημητριάδης, ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής και θέλω να σας μιλήσω για μια συνήθεια που έχουμε. Τη συνήθειά μας να περνάμε πάρα πολύ χρόνο πάνω στα κοινωνικά δίκτυα, πάνω στα κινητά μας και στις έξυπνες συσκευές. Και όταν λέω πολύ χρόνο, εννοώ ίσως και το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς μας, κάποιοι άνθρωποι. Ξέρετε, τα κοινωνικά δίκτυα είναι πια πολύ μυστήρια υπόθεση. Και για εμάς τους ψυχίατρους ακόμα και τις επιστήμες που ασχολούνται με τη μελέτη του ανθρώπου, γιατί είναι πάρα πολύ καινούργια. Όμως, όλο ένα και περισσότερες έρευνες μας δίνουν ένα μήνυμα για τα κοινωνικά δίκτυα. Μας δείχνουν ότι η χρήση ακριβώς των έξυπνων κινητών, συσκευών, αλλά και των κοινωνικών δικτύων, δημιουργεί για μας ένα μπελά. Ποιος είναι αυτός? Δυστυχώς,
ο άνθρωπος έχει μάθει να συγκρίνει τον εαυτό του πολύ με τους άλλους ανθρώπους. Μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία της κοινωνικής σύγκρισης αναπόφευκτα από την ίδια του τη φύση ο άνθρωπος. Εμείς όμως, όταν χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά δίκτυα αναπόφευκτα, ξεκινούμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας, ακόμα και αν δεν ήταν ο σκοπός μας αυτής εξ αρχής, με τους άλλους που βλέπουμε εκεί. Για παράδειγμα, σε κοινωνικά δίκτυα όπως είναι οι εφαρμογές φωτογραφίας, είναι πολύ πιθανό ότι ξεκινούμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας και την ίδια μας τη ζωή με τις ζωές των άλλων και με τους άλλους. Για παράδειγμα, αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι εμείς ζούμε μια ζωή που δεν είναι ακριβώς αυτή που θα δικαιούμασταν, γιατί οι άλλοι έχουν μια πολύ καλύτερη ζωή από τη δική μας. Γιατί είναι σε ένα υπέροχο μέρος και ταξιδεύουν εκείνη την ώρα, ενώ εμείς είμαστε στη δουλειά μας, είμαστε πίσω από το γραφείο. Είναι γεγονός ότι η σύγκριση αυτή, ακόμα και για το σώμα μας, ακόμα και για το make-up, εσείς οι κυρίες, ή ακόμα και για τα ρούχα που φοράμε, μας δημιουργεί λίγο άγχος και σιγά σιγά μας δημιουργεί και μία στεναχώρια, η οποία μάλλον αθροίζεται όσο περνάνε οι μέρες. Δείχνουν λοιπόν οι έρευνές μας ότι όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερο με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, αρχίζουμε και δυστυχούμε. Και αυτή η δυστυχία μάλλον μεταφράζεται σιγά σιγά σε αυτό που ονομάζουμε κατάθλιψη. Ξέρουμε από έγκριτες μελέτες στο εξωτερικό ότι η χρήση των κοινωνικών δικτύων σε ένα βάθος χρόνου τελικά αυξάνει τον κίνδυνο για την κατάθλιψη. Και βέβαια αυξάνει τον κίνδυνο για τις διαταραχές του άγχους. Αυτό νομίζω ότι είναι και μάλλον αυταπόδεικτο. Αρκεί να σκεφτείτε για πόσες φορές εσείς που συμμετείχατε σε ένα διάλογο, για παράδειγμα σε κοινωνικά δίκτυα, αγχωθήκατε με την απάντηση που έπρεπε να δώσετε σε κάποιον, με την αντίκρουση των επιχειρημάτων που εκτέθηκαν κάτω από το δικό σας σχόλιο. Ή τον μόνο σας πω ακόμα και με την κακοήθεια που μπορεί να συναντήσετε στα κοινωνικά δίκτυα. Γιατί στην πραγματικότητα στα κοινωνικά δίκτυα και στις εφαρμογές των έξυπνων κινητών, τηλεφώνων και όχι μόνο, δεν είμαστε ο εαυτός μας. Στην πραγματικότητα είμαστε λίγο ανώνυμοι ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε. Και επειδή είμαστε λίγο ανώνυμοι, μπορεί να χρησιμοποιούμε και μια γλώσσα που διαφορετικά δεν θα τη χρησιμοποιούσαμε στην καθημερινή μας ζωή, face to face, πρόσωπο με πρόσωπο με έναν άνθρωπο. Γνωρίζουμε ότι ένας άνθρωπος που απέχει, για παράδειγμα, από τη χρήση του Facebook για ένα συγκεκριμένο μεγάλο χρονικό διάστημα, τελικά είναι περισσότερο ευτυχισμένος. Αυτό καταγράφεται, τεκμηριώνεται ερευνητικά. Υπάρχει ο φόβος ότι θα μείνουμε απ' έξω από τα γεγονότα, από ό,τι συμβαίνει γύρω μας με το να μην συμμετέχουμε στα κοινωνικά δίκτυα. Νιώθουμε ότι κάτι χάνουμε που οι άλλοι το παρακολουθούν και οι άλλοι συμμετέχουν σε αυτό. Αυτός ο φόβος, the fear of missing out, όπως το λέμε στα αγγλικά, είναι μάλλον και ο λόγος που τελικά χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά δίκτυα και τις εφαρμογές στα έξυπνα τηλέφωνα συνέχεια, καθημερινά. Είναι αυτός που τροφοδοτεί και δικαιολογεί μάλλον την υπερβολική χρήση. Θα μπορούσα να σας πω ότι παν μέτρο άριστο. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί ξέρετε, όλες αυτές οι εφαρμογές καταντούν αρκετά εθιστικές. Θέλω να σας πω ότι στο τέλος της ημέρας, ακόμα και αν δεν το παραδεχόμαστε, όλοι κοιτάμε ένα κινητό τηλέφωνο όταν είμαστε όχι μόνο στην στιγμή που βαριόμαστε πραγματικά. Ας πούμε, πήγα να σας πω στην τουαλέτα, αλλά γιατί να μην το πω, ναι, στην τουαλέτα ή ακόμα στα μέσα μεταφοράς και βαριόμαστε γιατί πρέπει να διανύσουμε μια απόσταση από ένα σημείο σε ένα άλλο σημείο, αλλά το κάνουμε ακόμα και την ώρα της δουλειάς μας. Ακόμα και την ώρα του σεξ. Ακόμα και στο οικογενειακό τραπέζι, όταν τρώμε όλοι μαζί την Κυριακή. Όλο αυτό επιβαρύνει πραγματικά όχι μόνο την ψυχική υγεία, αλλά και τις σχέσεις μας, εν τέλει και την επαγγελματική μας επίδοση. Μπορούμε να το μειώσουμε? Οι έρευνες καταλήγουν ότι είναι λίγο δύσκολο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Προσπάθησαν οι ερευνητές να κρατήσουν ανθρώπους έξω από τα κοινωνικά δίκτυα για ένα διάστημα, για κάποιους μήνες, και τους έδωσαν μια αμοιβή γι' αυτό. 100 δολάρια συγκεκριμένα σε κάθε έναν που απήχε από τη χρήση του Facebook για τουλάχιστον ένα μήνα. Καταγράψαν πραγματικά ότι η ευτυχία τους αυξήθηκε. Η αίσθηση της ευημερίας στους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτό το πείραμα αυξήθηκε δραματικά. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ ενδιαφέρον να σας πω ότι οι άνθρωποι αυτοί, μολονότι ένιωθαν καλύτερα για τον εαυτό τους μετά την αποχή από τη χρήση ενός τουλάχιστον μηνός, επέστρεψαν στη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Ακόμη και αν συνεχίζονταν το επίδομα, εκείνοι γύρισαν ξανά στη χρήση των έξυπνων συσκευών τους και των κοινωνικών δικτύων. Φοβάμαι ότι σε αυτό το νέο φαινόμενο, λοιπόν, το οποίο σηματοδοτεί επίσης και την μεγαλύτερη οικειοθελή, θα έλεγα, εκχώρηση των προσωπικών μας δεδομένων, χωρίς να έχουμε πια κανέναν έλεγχο του τι γίνεται και πώς συνδυάζονται αυτά τα προσωπικά δεδομένα και με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται, έχουμε συνέχεια εκπλήξεις από την επικαιρότητα γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, είμαστε δέσμοι αυτής της χρήσης ή κατάχρησης, αν προτιμάτε. Ίσως πρέπει να γυρίσουμε ξανά σε δραστηριότητες της υπαίθρου ή σε δραστηριότητες της οικογένειας, που θα αφήνουμε το κινητό στην άκρη πραγματικά και θα δίνουμε σημασία ο ένας στον άλλο. Ίσως τελικά η απάντηση να είναι στον ίδιο τον άνθρωπο που θα τον παρατηρήσουμε και θα επικοινωνήσουμε μαζί του, όχι μέσα από την οθόνη, αλλά πρόσωπο με πρόσωπο. Ο ένας με τον άλλον στο ίδιο τραπέζι, στην ίδια δραστηριότητα. Αθλητική δραστηριότητα, πολιτιστική δραστηριότητα. Έχει μικρή σημασία.
Το καλοκαίρι και το ανάλαφρο ντύσιμο, οι εξορμήσεις στις παραλίες και τα μαγιό μας βάζουν στη διαδικασία να αποκτήσουμε μία σφιχτή και επίπεδη κοιλιά. Δεν είναι εύκολο και δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά η Μαρίκα Δασκαλάκη, δασκάλα παραδοσιακής γιόγκα, παρουσιάζει εύκολες ασκήσεις για ενδυνάμωση των κοιλιακών. Γεια σας, είμαι η Μαρίκα Δασκαλάκη, δασκάλα παραδοσιακής γιόγκα και σήμερα θα δείξουμε μια ροή ασκήσεων που ενδυναμώνουν τους κοιλιακούς και βοηθάνε στο να αποκτήσουμε επίπεδη κοιλιά. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με αναπνοές, ζεσταίνοντας την περιοχή της κοιλιάς. Λέγονται καπάλα μπάτι και είναι ως εξής. Με βαθιά εισπνοή φουσκώνουμε την κοιλιά μόνο και μετά ξεκινάμε δυναμικές εκπνοές. Κάνουμε όσες δυναμικές εκπνοές μπορούμε και στο τέλος μένουμε στο κράτημα. Στη συνέχεια, ερχόμαστε στην καθιστή θέση, πόδια και χέρια είναι στο εύρος των ώμων, με εισπνοή μακραίνουμε το πόδι, με εκπνοή φέρνουμε το γόνατο στην κεφαλή. Εισπνοή μακραίνουμε, εκπνοή εστιάζουμε στην κοιλιά και φέρνουμε το πόδι στην κεφαλή. 5 αναπνοές με το δεξί πόδι και 5 με το αριστερό. Ερχόμαστε στον κάτω σκύλο, μακραίνουμε, εστιάζουμε πάλι στους κοιλιακούς μας και με ένα ελαφρύ επίδημα ερχόμαστε στην καθιστή θέση για να μπούμε στην κύρια άσανα για τους κοιλιακούς που είναι η ναβάσανα, η στάση της βάρκας. Καθόμαστε στους γλουτούς χωρίς να επιβαρύνουμε καθόλου τη μέση. Φέρνουμε τα πόδια σε ερθή γωνία και τα χέρια σε έκταση. Μένουμε 5 αναπνοές. Να θυμάστε ότι η δυνατή κοιλιακή βοηθάνε και στους πόνους στη μέση. Αν θέλουμε την αβάσανα, μπορούμε να την ανοίξουμε. Και μένουμε για άλλες 5 αναπνοές. Και τώρα θα μπούμε στη βασική ροή ασκήσεων, θα τις δείξουμε μία-μία και μετά σε ροή. Η αβάσανα είναι πάντα η κεντρική μας θέση. Στη συνέχεια έχουμε μια στήριξη, την μπακάσανα, πολύ γερά τα χέρια στο πάτωμα, και είτε το ένα πόδι, είτε και τα δύο ψηλά στον αέρα. Περνάμε πάλι στην αβάσανα και ρολάρουμε αργά στο κερί. Μένουμε για μία εισπνοή και αν μπορούμε ταυτόχρονα και τα δύο πόδια στο πάτωμα. Και ας το δείξουμε τώρα ολόκληρο σε ροή, αβάσανα, μπακάσανα, αβάσανα, κερί, χαλάσανα και τελειώνοντας 5 αναπνοές πάλι στην αβάσανα. Με ποσοστό εμφάνισης που ξεπερνά το 90%, η κυταρίτιδα αποτελεί αναμφίβολα το πιο συχνό αισθητικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Υπάρχει τρόπος να απαλλαγούμε από αυτήν και να αποκτήσουμε το δέρμα των ονείρων μας? Ο πλαστικός χειρουργός Δημήτρης Δρακωτός μας δίνει τις απαντήσεις. Είναι όντως ένα από τα πιο δύσκολα και δυσεπίλητα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε εμείς οι πλαστικοί χειρουργοί. Κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες προσεγγίσεις στο θέμα αυτό, διαφορετικά πρωτόκολλα. Ο κάθε γιατρός έχει τη δικιά του προσέγγιση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Συνήθως είναι πολύ παραγωγική, αλλά υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές στις οποίες πατάμε όλοι εμείς που καλούμαστε να την αντιμετωπίσουμε και έχουν να κάνουν με την ατομική βάση της κυταρίτιδας, που ουσιαστικά είναι κάποια διαφραγμάτια που τραβούν το δέρμα της γυναίκας εμπροκειμένου, γιατί αυτή η ανατομική παραλλαγή υπάρχει μόνο στις γυναίκες. Τραβούν το δέρμα της γυναίκας προς τα μέσα και δημιουργούν αυτά τα σαν λακκουβάκια, την όψη φλοιού πορτοκαλιού. Λοιπόν, αυτό μπορεί κάποιος να το αντιμετωπίσει με διάφορους τρόπους, είτε με κάποιες ενέσιμες μεσοθεραπείες, είτε με διάφορα μηχανήματα τα οποία θα λειτουργούν είτε με παραγωγή κάποιας ενέργειας, είτε με κάποιο μασάζ. Αλλά αυτό που όλοι θέλουμε να καταφέρουμε είναι με κάποιο τρόπο ή να αδυνατήσουμε ή ακόμα και να κόψουμε αυτά τα διαφραγμάτια, ούτως ώστε να βελτιωθεί η επιφάνεια.
το ταξίδι αυτό πρέπει να βοηθήσει και η ίδια η ασθενής, με τη διατροφή της, με τη γυμναστική, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, έχουμε και περισσότερα εφόδια και πιο αποτελεσματικά. Η αντιμετώπιση της κυταρίτιδας είναι και εξατομικευμένη ανάλογα με τις ανάγκες και τις προθέσεις του καθενός. Γιατί από τη μία υπάρχουν θεραπείες που απαιτούν επαναληψιμότητα και φυσικά συμμόρφωση από την ενδιαφερόμενη και απαιτεί και χρόνο, και από την άλλη υπάρχουν πιο επιθετικές θεραπείες που είναι σαφώς και πιο σύντομες και πιο αποτελεσματικές, ίσως και ακόμα και με τη μία φορά. Παρακολουθήσατε την εκπομπή του Β, του πιο πετυχημένου περιοδικού για την υγεία και την ευζοία στην Ελλάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Και μέχρι τότε, μην ξεχνάτε, να ζείτε τη ζωή στα καλύτερά της. Γεια σας!